Από τον περασμένο Ιανουάριο ζητούσαν από τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν το νόμο για τις πολεοδομικές παραβάσεις στη Μύκονο η υπάλληλοι της εφορίας αρχαιοτήτων κυκλάδων. Μάλιστα την ημέρα του, ξαλο... του ξυλοδαρμού του Μανώλη Ψαρού ο αρχαιολόγος είχε στείλει διαταγή διακοπής εργασιών σε μπαρ όπως θα μας πει τώρα ο Γιάννης Σουλιώτης. Γιάννη. Ακριβώ. Ο Μανώλη ε, Ψαρό, που ξυλοκοπήθηκε άγρια πριν από περίπου ένα μήνα στο Μαρούσι, όπω και η συνάδελφός του από την εφορία αρχαιοτήτων και κλάδων, που έλαβε στο κινητό τη τηλέφωνο ένα απειλητικό SMS, είχαν από την αρχή του χρόνου εκδώσει δύο σήματα ζητώντα ε, τη διακοπή εργασιών σε καφέ μπαρ στην χώρα τη εργασίε για τι οποίε δεν υπήρχε η απαιτούμενη άδεια από την αρχαιολογική υπηρεσία. Η πρώτη ε, σχετική διαταγή εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και στην οποία αναφέρουν ότι επιλέξει παρακαλούμε για την άμεση διακοπή εργασιών απόρριψης ογκοδών λίθων και επίστρωσης με άμο χάλικο που εκτελούνται στον Αιγιαλό χωρίς άδεια της αρχαιολογική ε, αρχαιολογικής υπηρεσίας. Το συγκεκριμένο έγγραφο κοινοποιήθηκε στην αστυνομία, τον Δήμο, την ε, υπηρεσία δόμησης αλλά και την ιδιοκτήτρια εταιρεία η οποία σημειωτέων έχει υπό τον έλεγχό τη ένα ακόμα beach bar τη Μικόνου που απασχόλησε πρόσφατα την ειδησιογραφία. Το δεύτερο σήμα διακοπή εργασιών εκδόθηκε 1,5 μήνα αργότερα και ενώ προφανώ οι εργασίε δεν είχαν διακοπεί. Στι Μαρτίου, Όπω είπε και εσύ. Συνέπεσε ε, την ίδια ημέρα με τον ξυλοδαρμό και προφανώ κανεί δεν μπορεί να διανοηθεί ότι είναι σύμπτωση. Είναι μια σύμπτωση χρονική που δύσκολα κανεί μπορεί ε, να βέβαια. αγνοήσει. Να πούμε έτσι για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι το συγκεκριμένο σήμα ανέφερε, παρακαλούμε για την άμεση διακοπή των εργασιών υλοποίηση, κατασκευών και διαμορφώσεων που εκτελούνται χωρί την άδεια τη αρχαιολογική υπηρεσία. Είναι το, στοιχεία... το πρωί εστάλει αυτό και λίγε και... ώρε αργότερα είχαμε τον ξυλοδαρμό. Ακριβώ έτσι του αρχαιολόγου. Είναι στοιχεία που είναι στη διάθεση των αστυνομικών αρχών και αναμένεται να αξιολογηθούν στο πριλέσιο της έρευνας που γίνεται για την ταυτοποίηση των δραστών του ξυλοδαρμού. Σε ευχαριστούμε Γιάννη.